την τιμολογιακή πολιτική και τις παροχές του προς όσους τον επιλέξουν, ανακοίνωσε ο οίκος Φιλοξενίας Παπαδοπούλιο, που πρόσφατα εγγενίασε τις εγκαταστάσεις του στις παρυφές της Καλαμάτας. Όπως τονίστηκε από την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων Άννα Καλογεροπούλου, η τιμή για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο ξεκινά από 50 ευρώ την ημέρα και περιλαμβάνει πληθώρα παροχών. Η τιμή για να διαμείνει κάποιος φιλοξενούμενος στον Παπαδοπούλιο οίκο φιλοξενίας ξεκινά από τα 1.500 ευρώ μηνιαίως για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο. Αυτό ερμηνεύεται σε 50 ευρώ ημερησίως και περιλαμβάνει τα εξής. Ιατρική παρακολούθηση καθημερινά και εκτενέστερη ανάλυση θα δώσει ο επιστημονικός υπεύθυνος. 24ωρο νοσηλευτική παρακολούθηση. 5 γεύματα ημερησίως, τα οποία παρασκευάζονται εντός της μονάδας μας, από την κουζινολόγο μας, την κυρία Πανταζοπούλου, χρησιμοποιώντας τις καλύτερες πρώτες ύλες και τον πιο υγιεινό τρόπο μαγειρέματος. Η κουζίνα μας, θέλω να τονίσω, ότι πληρεί όλες τις υποδιαγραφές διασφάλισης ποιότητας τροφίμων. Και επίσης περιλαμβάνει ποικίλες δραστηριότητες για τους ηλικιωμένους, όπως ανθοκομικές και εκηπορικές δραστηριότητες, ομαδικά παιχνίδια, εκμάθηση παραδοσιακών χορών, περιηγήσεις, μία ήπια εκγύμναση, επιτραπέζια παιχνίδια και πάρα μα πάρα πολλά άλλα. Για παράδειγμα, ο κάθε φιλοξενούμενος εδώ στη μονάδα θα έχει το δικό του κομμάτι γης για να μπορεί να καλλιεργεί τα ζαρζαπατικά του, τα λουλούδια του, τα αρωματικά του, με τη βοήθεια πάντα του προσωπικού μας. Ειδικές τιμές θα υπάρχουν για ζευγάρια ή συνοδούς. Θα υπάρχουν ειδικές τιμές για ζευγάρια που επιθυμούν να διαμείνουν στο Παπαδοπούλιο, είτε αφορά κάποιον ο οποίος είναι υγιής και συνοδεύεται από τη γυναίκα του ή τον άντρα του ο οποίος έχει κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Όπως θα υπάρχουν και ειδικές τιμές για τα συνοδά μέλη που θα συνοδεύουν κάποιους φιλοξενούμενους και θα θέλουν να διαμείνουν μαζί τους σε κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να είναι σίγουροι ότι θα τον αφήσουν στα ασφαλή μας σχέδια για να αναλάβουμε εμείς από εκεί και έπειτα τα καθήκοντά μας. Ο οίκος φιλοξενίας βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία που προσφέρει άριστες συνθήκες διαμονής, τόνισε η κυρία Καλογεροπούλου. Επικρατούν ιδανικές κλιματολογικές συνθήκες, με τη λιγότερη δυνατή υγρασία που μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλο μέρος της Καλαμάτας. Απέχουμε μόλις 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης, διαθέτουμε δικό μας mini van για μεταφορές των φιλοξενουμένων προς την πόλη, προς την παραλία. Απέχουμε 10 λεπτά από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, 15 λεπτά από το νοσοκομείο της Καλαμάτας και 2,5 ώρες από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα. Πιστεύουμε πως οι άριστες συνθήκες διαμονής που προσφέρουμε σε αυτό το ασφαλές και προφυλαγμένο περιβάλλον, με εξασφαλισμένη την καθημερινή ιατρική και νοσηλευτική παρακολούθηση, με σωστή διατροφή βασισμένη στα πελοποννησιακά μας προϊόντα, με ήπια καθημερινή άσκηση, αποτελούν τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε το καλύτερο για τους ανθρώπους που αγαπάμε και νοιαζόμαστε. Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος του οίκου, Νίκος Παπαδόπουλος, τόνισε πως στόχος της συνέντευξης είναι να αποκατασταθεί η παραπληροφόρηση για την τιμολογιακή πολιτική του οίκου. Ενώ σημείωσε ότι τέλος του μήνα αναμένονται και οι πρώτοι ένικοι. Έχουμε λοιπόν, έχει τηλεφωνήσει κόσμος, αρκετός και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα. Ο νόμος λέει ότι εμείς δεν είμαστε νοσοκομείο. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε ανθρώπους που χρειάζονται νοσοκομειακή φροντίδα. Εμείς δεν έχουμε. Επομένως, απορρίπτουμε αρκετούς, έχουμε απορρίψει πολλούς. Ήδη έχουμε κάποιες κρατήσεις για το τέλος του μήνα και νομίζω όταν θα γνωριστεί καλύτερα το Παπαδοπούλιο στο κοινό και αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής συνέντευξης τύπου. Ακούω παραμύθια στην Καλαμάτα, 4.000, 3.000, αυτά είναι παραμύθια. Η τιμή ποια είναι για η τιμή είναι για διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο, μηνιαίως, 1.500 ευρώ με όλες τις παροχές που προαναφέραμε μέσα. Και επίσης, όπως είπε και ο γιατρός, ο κ. Κρεμιδάς, είναι ανοιχτή παραμονή. Τι σημαίνει αυτό, όπως είπε ο κ. Κρεμιδάς, μπορεί κάποιος να μείνει ένα Σαββατοκύριακο, μία εβδομάδα, δύο εβδομάδες,